Ποιος είναι ο στόχος της κυβέρνησης με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Ο στόχος είναι πολύ σαφής. Να αλλάξει χαρακτήρα οι λαϊκές αγορές όπως το έχουμε γνωρίσει. Δηλαδή, να αποτελούν διέξοδο για τους βιοπαλαιστές αγροτοπαραγωγούς, αλλά και εμπόρους, αλλά και διέξοδο για τα λαϊκά στρώματα να μπορούν να προμηθευτούν πιο φθηνά αγροτικά εμπορεύματα ή και πιο ποιοτικά. Και επί της ουσίας, παίρνετε μέτρα για να προσαρμόσετε το χαρακτήρα των λαϊκών αγορών σε μία, ενταγμένο στην μία αντικειμενική διαδικασία που υπάρχει στο σύστημα στο οποίο ζούμε, στο καπιταλιστικό σύστημα. Ποιο είναι αυτό? Η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας όλο και λιγότερα χέρια. Το βιώνουμε σε μία σειρά, σε όλους τους κλάδους και τους τομείς της οικονομίας. Είτε αφορούν την παραγωγή, είτε αφορούν τη μεταποίηση, τη μεταφορά, είτε το εμπόριο και άλλες υπηρεσίες. Συγκεντρώνεται λοιπόν η οικονομική δραστηριότητα σε όλο και λιγότερα χέρια, εκτοπίζοντας βία τους αυταπασχολούμενους επαγγελματίες, τις πιο μικρές οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Και ενώ είναι μια αντικειμενική διαδικασία στο καπιταλιστικό σύστημα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις παίρνουν και μέτρα για να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία. Μέτρα έχουν πάρει όλες οι κυβερνήσεις. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Αποκλεισμός από τη χρηματοδότηση. Εμπόδια και δυσκολίες στη λειτουργία τους, ασφαλιστικό σύστημα, φορολογική πολιτική, απελευθέρωση των αγορών ή και των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων, το άνοιγμα των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να επιταχύνει μια τέτοια διαδικασία. Και άλλωστε, η αρχική διατύπωση η οποία υπήρχε περί δυνατότητα συμμετοχής και εταιριών στις λαϊκές αγορές μπορεί να αποσύρθηκε όμως προσωρινά, παραμένει βασική σας στόχευση. Γιατί ακριβώς αυτό το οποίο επιδιώκεται είναι να βάλουν στο χέρι τις λαϊκές αγορές οι επιχειρηματικοί όμιλοι και να συρρυκνώσουν την όποια λειτουργία και δραστηριότητά τους αν δεν μπορούν να τις βάλουν στο χέρι άμεσα. Και από αυτή την άποψη προσπαθείτε εδώ πέρα να διαμορφώσετε, να βάλετε διάφορα, να αξιοποιήσετε διάφορα εργαλεία για να επιτύχετε το στόχο σας. Και το πιο επικίνδυνο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείτε είναι να καλλιεργείτε, να προσπαθείτε να καλλιεργείτε αντίθεση ανάμεσα στους παραγωγούς από τη μια μεριά και στους επαγγελματίες από την άλλη. Ποιοι δηλαδή θα έχουν το πάνω χέρι, ποιοι θα επιβιώσουν. Και με αυτόν τον τρόπο, τι κάνετε? Αφήνετε στο απειρόβλητο αυτούς οι οποίοι είναι οι πραγματικοί εχθροί και των παραγωγών, των βιοπαλαιστών, αλλά και των επαγγελματιών. Και ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί? Πραγματικοί εχθροί και αντιπαλοί τους είναι τα πολυκαταστήματα, είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι οι υπεραγορές. Δηλαδή μέσα από τη λογική του διέρε και βασίλευε, προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα των πολυκαταστημάτων, των σούπερ μάρκετ. Και βεβαίως δεν φτάνουν οι τραγικές επιπτώσεις από τη διαχείριση την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας στους μελοκαματιάριδες των λαϊκών αγορών, αναστολή λειτουργίας τους, μειωμένη λειτουργία των λαϊκών αγορών, τα ψίχουλα τα οποία δώσατε ως αποζημίωση στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά. Σήμερα με το σημερινό σας νομοσχέδιο βάζετε και νέα εμπόδια, βάζετε και νέα δυσκολίες, ιδιαίτερα για τα πιο φτωχά τμήματα που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές. Μετατρέπετε την άδεια σε θέση, πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι και ασφαλιστικά, και ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα, και να μην χρωστάνε στο Δήμο, και να μην χρωστάνε τα ημερήσια τέλη. Έχουν να αντιμετωπίσουν τα υψηλά ημερήσια τέλη στους φορείς διαχείρισης που θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο, γιατί στους φορείς διαχείρισης βάζετε μέσα πλέον και ιδιωτικές εταιρείες που θα αποσκοπούν ακριβώς στη βελτιστοποίηση του κέρδους τους και άρα θα το βγάζουν μέσα από τον ιδρώτα των μεροκαματιάριδων. Αλλοιώνετε τα κοινωνικά κριτήρια, αφαιρέσετε από μέσα το κριτήριο ένας Ρωμά να μπορεί να έχει μοριοδότηση Και μάλιστα σε ποια εποχή, σε μια εποχή όπου η κοινωνική αυτή ομάδα θρηνεί ένα νεκρό από δολοφονία της αστυνομίας. Και σε αυτή την περίοδο τους βγάζει, τους πετάτε απ' έξω. Αλλά και οποιαδήποτε περίοδος να ήταν, είναι βαθιά εγκληματική επιλογή. Όπως και στους ανάπηρους. Καμία μοριοδότηση, καμία πρημοδότηση σε ανάπηρους να μπορούν. Και βεβαίως δεν θα μιλήσω ότι βάζεται ως κριτήριο το πτυχίο. Γιατί ακριβώς αποτελεί αυτή η επιλογή σας έναν ακόμη ευτελισμό, ένα χλευασμό του ίδιου του πτυχίου. Είναι ένα ακόμη βήμα για την περαιτέρω υποβάθμιση των πτυχίων της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Πτυχιούχος λαϊκατζής, πτυχιούχος πλανόδιος έμπορας, πτυχιούχος ντελιβεράς, πτυχιούχος σερβιτόρος. Και αυτό τα λέω όχι γιατί υποτιμούμε ή υποβαθμίζουμε, τουλάχιστον ως ΚΚΕ δεν έχουμε καμία τέτοια λογική, τη σημασία όλων αυτών των δραστηριοτήτων, αλλά γιατί για αυτές τις δραστηριότητες, κύριε Υπουργέ, δεν αποτελεί προϋπόθεση να έχουν πτυχίο. Άρα πού οδηγείται το πτυχίο? Στην υποβάθμισή του, κυριολεκτικά. Τρίτο ζήτημα. Καθορίζεται τιμωρητικές ποινές, πολύ αυστηρές ποινές, που φτάνουν μέχρι την αναστολή της άδειας, ακόμη και την αφαίρεση της άδειας. Αν θα κάνουν, λέει, 3 φορολογικές παραβιάσεις τον ίδιο χρόνο, δηλαδή πουλώντας τι, ένα ματσάκι μαϊδανό, μερικές ντομάτες ή λίγα πορτοκάλια. Για να αντιμετωπίσετε, για να καλλιεργήσετε κλίμα φορολογικής συμμόρφωσης, το κάνετε αυτό. Για να αντιμετωπίσετε τη φοροδιαφυγή, όταν εσείς με την πολιτική σας, όλες οι κυβερνήσεις, έχετε διαμορφώσει ένα τεράστιο σκανδαλώδες κλίμα φοροαποφυγής για το μεγάλο κεφάλαιο, από το εφοπλιστικό και όχι μόνο, και θα κυνηγάτε το μεροκαματιάρι στη Λαϊκή αν έκοψε μία απόδειξη 50 λεπτών για να του βάλετε πρόστιμο ή άμα το επαναλάβει 2 και 3 φορές να το αναστείλετε την άδεια. Αλήθεια. Αν αυτό δεν είναι εκδικητική λογική, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν απέναντι σε αυτόν τον κόσμο? Ή του ζητάτε, παρά τη μικρή τροποποίηση που κάνει, το 50% της παραγωγής του, αυτή που δηλώνει στο ΩΣΔΕ, να την έχει πουλήσει στη λαϊκή αγορά. Όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία βάζετε διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για να αλλάξει την πορεία ακόμη περισσότερο χαρακτήρας των λαϊκών αγορών. Βάζουν νέα εμπόδια, νέες δυσκολίες για τα πιο φτωχά τμήματα που δραστηριοποιούνται εκεί. Και αυτά τα εμπόδια πολλαπλασιάζονται. Πολλαπλασιάζονται από τη δημιουργία φορέα διαχείρισης που θα είναι νομικό πρόσωπο στους Δήμους ή στην Περιφέρεια και θα μπορούν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα να συμμετέχουν ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης επί της ουσίας των λαϊκών αγορών. Αυτό που θα πάει θα εκτινάξει ακόμη περισσότερο το ημερήσιο τέλος που θα κληθούν να πληρώνουν οι λαϊκάροι σε αυτούς τους φορείς διαχείρισης. Και τέλος, εμπόδιο αποτελεί για αυτούς, για τους ηλικιωμένους που δραστηριοποιούνται εκεί, για μια σειρά κατηγορίες, αυτό πρέπει να εντάσσονται σταδιακά βεβαίως και να δηλώνουν τα προϊόντα τους και τις τιμές στο καταναλωτής. Γιατί θα πρέπει να έχουν κάποιον να τους δείχνει. Αν δεν έχουν παιδί, πρέπει να βρουν κάποιο γνωστό κάτι ή να πάνε σε λογιστή. Και αυτό είναι εμπόδιο. Γιατί μην μου πείτε τώρα, και εδώ είναι το μεγάλο παραμύθι το οποίο πουλάτε, ότι με τον καταναλωτή θα αντιμετωπίσετε την ακρίβεια. Μιλάτε σοβαρά? Αντιμετωπίστε και ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ με τον καταναλωτή? Όταν άλλη είναι η πηγή της ακρίβειας. Και ποιοι είναι η πηγή της ακρίβειας επί της ουσίας? Είναι αυτή που τσακίζει επί της ουσίας τους ίδιους τους παραγωγούς. Όταν αναγκάζονται να αγοράζουν πανάκριβα από τα μονοπόλια την πρώτη ύλη για να καλλιεργήσουν, τα αγροεφόδια τα οποία θέλουν, τα φάρμακα τα οποία θέλουν, τα λιπάσματα τα οποία θέλουν, και όταν είναι αναγκασμένοι να πουλήσουν πάνθυνα στους μεγάλους επιχειρήσεις μεταποίησης των αγροτικών τους προϊόντων. Να πια αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Το αυξάνει το πετρέλαιο. που για τους αγρότες δεν υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο, για τους υφοπιστές υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο. Οι πολιτικές σας λοιπόν δημιουργούν αυτό το κλίμα ακρίβειας και δεν είναι κανένας εξωγενής παράγοντας. Απλώς είναι ένας ακόμη μηχανισμός που αξιοποιεί το σύστημα σε διάφορες περιόδους για να τσακίσει, να λαιλατίσει το λαϊκά εισοδήματα. Έτσι λοιπόν, τις όποιες αλλαγές μας λέτε ότι κάνατε στο νομοσχέδιο από τις αρχικές, όπως είπε ο κύριος Υπουργός εδώ, από τις αρχικές διατυπώσεις, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι λιγμοί τις οποίες κάνατε. Και είναι οι λιγμοί που κάνετε κάτω από την πίεση την οποία δεχτήκατε από τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές. Αναγκαστήκατε να υποχωρήσετε. Όμως εμείς το λέμε καθαρά. Αυτή η υποχώρηση είναι προσωρινή. Πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχει το άρθρο 67 που με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις που δίνεται για να προχωρήσουν σε υπουργικές αποφάσεις μπορούν να αλλοιώσουν αυτές οι υπουργικές αποφάσεις το χαρακτήρα των διατάξεων που επαναλαμβάνουν στο νομοσχέδιό σας. Και εμείς λέμε πολύ καθαρά στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, στους παραγωγούς και τους επαγγελματίες, να βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Γιατί ακριβώς η επιδίωξη της κυβέρνησης για να τους πετάξουν βία από τις λαϊκές αγορές δεν έχει σταματήσει αυτή η επιδίωξη της κυβέρνησης. Και θα προσπαθήσουν σε ένα εύθετο χρονικό διάστημα να τα φέρουν σε εφαρμογή. Έτσι λοιπόν εμείς λέμε γενικευμένα στο λαό και στα τμήματα αυτά που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, καμία εμπιστοσύνη στο αστικό κράτος και γενικότερα στις όποιες κυβερνήσεις. Γιατί κάθε κυβέρνηση στο επίκεντρό τους έχει το πώς θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του κεφαλαίου και με αυτόν τον τρόπο να θυσιάσει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και των δικαιωμάτων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και λέμε ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν μπορεί να αφαιθεί από το λαό στην εγκληματική διαχείριση της κυβέρνησης, αλλά πρέπει ο ίδιος ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να διεκδικήσει την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία. Γιατί η κυβέρνηση, παρότι υπάρχει και τέταρτο κύμα πανδημίας, παρότι φουντώνει, δεν έχει πάρει κανένα μέτρο θωράκισης των δημόσιων νοσοκομείων. Δεν προχωρεί στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς αποζημίωση. Και βεβαίως δεν παίρνει μέτρα, αντίθετα μάλιστα, προστασίας της δημόσιας υγείας σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολλά άτομα. Είτε είναι αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο συχνοτισμός υπάρχει, είτε είναι η επιλογή την οποία έκανε το Υπουργείο Παιδείας για να μειώσει τις κενές θέσεις των καθηγητών, να συγχωνεύει τμήματα συνοστίζοντας νέα παιδιά μέσα σε λίγες αίθουσες. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση αξιοποιεί το εμβόλιο για να μην λάβει κανένα μέτρο και θωρακίζεται πίσω από τη λογική του εμβολίου. Αυτή της η επιλογή την οποία κάνει οδηγεί στην απαξίωση της δυνατότητας που έχει το εμβόλιο και ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες ανορθολογισμού για τα λαϊκά στρώματα και μη εμπιστοσύνης στο όποιο εμβόλιο και στις επιπτώσεις τις οποίες έχουν. Έτσι λοιπόν έχετε το εμβόλιο για να μην πάρετε κανένα απολύτως μέτρο που να θωρακίζει το δημόσιο σύστημα υγείας. Αξιοποιείτε την ατομική ευθύνη για να καλλιεργήσετε τον κοινωνικό αυτοματισμό, για να πάρετε αντεργατικά μέτρα αναστολής της εργασίας. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς λέμε καθαρά ότι σε αυτές τις συνθήκες που η πανδημία ξεδιπλώνεται, πρέπει να μπει στο επίκεντρο ο αγώνας για την προστασία της δημόσιας ζωής, να μπει στο στόχαστρο η λογική επιτουσίας της εμπορευματοποίησης της υγείας που οδηγεί στην υποβάθμιση και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων και που αποτελεί αυτή η επιλογή της στρατηγικής σύμπλευση των υπολείπων κομμάτων. Γι' αυτό ακριβώς και κατά καιρούς έχουμε για υπουργούς κοινούς αποδοχής, όπως έλεγε πριν από ένα χρόνο περίπου ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα που μιλάει για επιστημονικές επιτροπές κοινής αποδοχής. Και αντίθετα να διεκδικήσουν μέτρα ολοκληρωμένης προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία. Και ακριβώς η κυβέρνηση, όπου δεν περνάει το καρότο της αντιλαϊκής πολιτικής, χρησιμοποιεί το μαστίγιο. Και αυτό το μαστίγιο δεν είναι τίποτα άλλο, η προσφυλή της επιλογή να καταφεύγει στην κρατική βία, στην τρομοκρατία και στην καταστολή και που η κρατική βία πάντοτε έχει ταξικό πρόσημο. Γιατί λειτουργούμε σε ένα αστικό κράτος. Η κρατική βία είναι απέναντι απλά και μόνο στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους επαγγελματίες, στους μεροκαματιάριδες αγρότες, στους βιοπαλαιστές, στην νεολαία των λαϊκών στρωμάτων. Και ταυτόχρονα προστατεύει τα συμφέροντα των κεφαλοκρατών. Και έτσι αυτές οι εξαγγελίες τις οποίες έκανε χθες ο κύριος Υπουργός, επί της ουσίας ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτή την καταστολή της κρατικής, τη λογική της κρατικής καταστολής και η αξιοποίηση επί της ουσίας των καμερών, για παράδειγμα στις στολές των αστυνομικών, γενικεύει το ηλεκτρονικό φακέλωμα, υλοποιεί επί της ουσίας την επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για έξυπνη αστυνόμευση, όπως την είχε ονομάσει. Η δε εκπαίδευση και μετεκπαίδευση δεν καθορίζεται με κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά καθορίζεται με κριτήριο το πώς θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο κατασταλτικός χαρακτήρας. Και από αυτή την άποψη για τις επιδιώξεις είναι φανερό το τι θέλετε. Θέλετε ακριβώς όχι μόνο να ενισχύσετε ακόμη περισσότερο την κρατική καταστολή και τον κατασταλτικό ρόλο της αστυνομίας, αλλά και ταυτόχρονα προσπαθείτε να χειραγωγήσετε και το κίνημα, το συνδικαλιστικό στην αστυνομία. Μπορεί να το αποσύρατε το άρθρο 1 της τροπολογίας, που καταργούσε την απλή αναλογική. Αλήθεια, γιατί το κάνατε, γιατί το αποσύρατε τώρα, γιατί έγινε το συνέδριο της ΠΟΑΣΥ. Επί της ουσίας θέλετε να ελέγξετε το συνέδριο της ΠΟΑΣΥ. Χάθηκε αυτό που λέτε στην αιτιολογική έκθεση, ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται πληθώρα ελεύθερων επιλογών σε αυτούς που συμμετέχουν συνδικαλιστικά και συνδικαλίζονται. Άλλο λοιπόν ήταν αυτό το οποίο θέλατε να πετύχετε. Και προσωρινά βεβαίως το πήρατε πίσω, που αποτελεί ένας τρανός ευτελισμός της πολιτικής σας, γιατί ακριβώς αποτελεί αυτή σας η επιλογή μία ακόμη απόδειξη ότι θέλετε να μετατρέψετε το συνδικαλισμό και θέλετε να ελέγχετε άμεσα, αποφασιστικά και με κάθε τρόπο από το αστικό κράτος και την εργοδοσία. Και κάνετε το κάθε τι για να μπορέσετε να επιβάλλετε αυτό τον έλεγχο. Γιατί θέλετε ένα βολικό για το σύστημά σας συνδικαλιστικό, εργατικό και λαϊκό κίνημα. Είσαστε βαθύτερα γελασμένοι αν πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα το πετύχετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.